Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, Τάσο μου. Τι κάνεις? Μια χαρά είμαι, εσύ? Καλά, αντέχω. Μπράβο. Λοιπόν... Όσον αφορά τη γρήπη εννοώ, έτσι. Α, είσαι αρνητικός, αυτό εννοείς. Ο αρνητικός είμαι, αλλά είμαι οριακός, δε, άστο. Πας προς το θετικό, δηλαδή. Ελπίζω πως όχι, ελπίζω πως όχι. Και εγώ αυτό σου εύχομαι. Ναι, να είσαι καλά. Γιατί χθες καθόμουν και κοντά με το γιο σου, οπότε δεν ξέρεις πότε τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν. Τι γίνεται, πώς τα είδες εχθές? Εντάξει, νομίζω έγινε το αναμενόμενο, επιβεβαιώθηκε ο κανόνας, κάνοντας έτσι στην αρχή ένα γενικότερο σχόλιο πριν πούμε κάποια πράγματα ειδικότερα για τον ντεμπούτο του Φατίχ Τερίμ στον πάγκο του Παναθηναίκου. Η φετινή έκδοση του Τριφυλλίου νομίζω έχει αποδείξει και συνεχίζει να αποδεικνύει ότι αυτά τα παιχνίδια, τα παιχνίδια με, ναι, τα καθαρίζει και τα καθαρίζει 9 στις 10 φορές και με τον ίδιο τρόπο, εύκολα, με καλή εικόνα, χωρίς να αγχώνεται, και αυτό είναι έτσι και αλλιώς ένα σημάδι της εξέλιξης και της προόδου που υπάρχει στον Παναθηναϊκό τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές περιόδου. Δηλαδή φέτος ο Παναθηναϊκός έχει πετάξει μόνο βαθμούς στο Περιστέρι. Αυτή είναι η γκέλα η μεγάλη του Παναθηναϊκού. Θα πει κάποιος έχασε και στον Άρη. Οκ, παίζεις με τον Άρη Θεσσαλονίκη, είναι παιχνίδι που μπορεί να το χάσεις. Έτσι. Αλλά η γκέλα είναι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ναι, μα γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, στο μείον ένα από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, μια ανάσα από την κορυφή, και για να φέρω ένα αντιπαράδειγμα, και γι' αυτό το λόγο ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο μείον έξω αυτή τη στιγμή από την κορυφή. Έτσι. Σωστά, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πάρει σχεδόν όλα τα μικρομεσαία παιχνίδια, με ξέρεις αυτό. Ο Ολυμπιακός χάνει τον ένα βαθμό πίσω από τον άλλο. Έτσι. Η ΑΕΚ έχει και αυτή απώλειες. Σε μικρομεσαία μάτς με τον Πανετολικό. Απλά η ΑΕΚ έχει πάρει περισσότερα ντέρμπι σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Έχει κάνει περισσότερες γκέλες με τους μικρούς. Αλλά είδες όμως, μπράβο, είδες όμως και γι' αυτό πληρώνει τις γκέλες με τους μικρούς. Και ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα η οποία έχει κάνει μια τρομερή χρονιά από ένα σημείο και μετά. Αυτή τη στιγμή είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα μακράν της δεύτερης. Αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει χάσει βαθμούς στην αρχή. Π.χ. έχασε την Κρήτη από τον Όφη. Σωστά. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι. Κοίταξε, αντιστάσσε όπως είναι δομημένο το ελληνικό πρωτάθλημα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και με τον τίτλο να κρίνονται στα play-offs, νομίζω ότι είναι δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Το ένα, για ομάδες πρωταθλητισμού, έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός, το ένα είναι να μπορείς να παίρνεις όλα αυτά τα παιχνίδια και minimum στο τέλος της κανονικής διάρκειας, είτε θα είσαι πρώτος, είτε δεύτερος, είτε θα είσαι πολύ κοντά στην κορυφή. Ναι. Έτσι, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι τα πιο σημαντικά, είναι τα περισσότερα. Mm. Ως ποσότητα, αν το δεις, τα παιχνίδια με τους μικρομεσαίους είναι πολύ περισσότερα από τα ντέρμπι. Όταν τα παίρνεις όλα αυτά, πας στα play-offs. Είτε πρώτος είτε κοντά στην πρώτη θέση, και μετά στο μίνι πρωτάθλημα σε αυτά τα 10 παιχνίδια πας και παίζεις όλα τα ντέρμπι, και εκεί νομίζω κρίνονται τα πάντα για το αν θα είσαι πρωταθλητής ή όχι. Ο Παναθηναϊκός έκανε λοιπόν χθες τη δουλειά κόντρα στον Πας Γιάννενα με ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, έτσι, δηλαδή το 1-0 νομίζω λίγο αδικούσε τους προσφέρεις του, ναι, μπορούσε να ήταν πολύ καλός και ο Κλέιμαν. Ο Κλέιμαν γενικά όταν παίζει το Παναθηναϊκό είναι καλός. Έπιασε και το πέναλτι πέρσι με τον Βόλο, δεν θυμάσαι? Θα μπορούσε να έχει πιάσει όλα τα υπόλοιπα και να έχει φάει το περσινό πέναλτι. Ναι. Και να κάνουμε άλλη κουβέντα τώρα, έτσι. Ναι, καλό θα ήταν, αλλά το έπιασε και το πέναλτι. Άκουμε τι να κάνουμε. Και χθες ήταν, εντάξει, τα δύο πρώτα πήγαν πάνω του. Του Μαντσίνη είναι πάρα πολύ καλή επέμβαση που μπάλα στη γωνία του και δεν βλέπει, αλλά όταν είσαι τόσο κυριαρχικός και πιεστικός όπως ήταν ο χθεσινός Παναθηναϊκός, εντάξει, ήταν θέμα χρόνου να έρθει τον γκολ. Με εξαιρετική συνεργασία του Μπερνάρ με τον Ιωαννίδη, με τον Έλληνα επιθετικό, να είναι ασταμάτητος πραγματικά. Έφτασε στα 15 γκολ σε όλες τις οργανώσεις. Είναι υπέροχο το τελείωμα που έχει κάνει. Τρομερό. Δεν είναι εύκολο το γκολ. Δεν είναι μόνος του, όχι, είναι όχι, πλάγια. Όχι, εύκολο το φαίνεται. Το κάνει ο Ιωαννίδης. Δεν τη βλέπει καν την μπάλα. Ναι. Μπράβο. Ναι. Δεν τη βλέπει καν την μπάλα ο Κλέιμαν. Ναι. Γιατί δεν την είδαμε εμείς στο γήπεδο. Ναι, σωστό. Δηλαδή πού πήγε, τι έκανε. Πραγματικά είναι φοβερό το τελείωμα, και αυτό που δεν έκανε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο με συγχωρείς, το έκανε στις αρχές του δευτέρου με τον Βιλένα. Πολύ ωραίο το γκολ του Ολλανδού, το πρώτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, και έρασε και για τα χθεσινά του γενέθλια, έκλεισε 29. Από εκεί και πέρα νομίζω ο Παναθηναϊκός κατέβασε λίγο ρυθμό. Είχε και αυτό το 2-0, ξέρεις, που πάντα στο μυαλό των ποδοσφαιριστών έρχεται να συνδυαστεί, όχι πάντα σωστά ή βασικά λανθασμένα θα λέγω, ότι okay, τελείωσε το παιχνίδι, αλλά από την άλλη ήταν σοβαρός ο Παναθηναϊκός αμυντικά, ανασταλτικά. Δεν δέχθηκε φάσεις, με εξαίρεση μία στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και μία στο τέλος από τον Μπάζ Γιάννη, ο οποίος δεν είναι η καλή ομάδα που ήταν τα προηγούμενα χρόνια,
και δεν βλέπω τον τρόπο που θα καταφέρει να μείνει στην κατηγορία, και πραγματικά το εύχομαι έτσι, γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από σημαντικές επαρχιακές και ιστορικές ομάδες, και ομάδες τις οποίες τις ακολουθεί ένα σημαντικό κομμάτι οπαδών. Τώρα όσον αφορά το ντεμπούτο του Τερίμ, θεωρώ ευχάριστη έκπληξη την χρησιμοποίηση του Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια. Ναι. Έτσι. Και μ' άρεσε. Δηλαδή δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στον Ιταλό τερματοφύλακα, ο οποίος εχθές ήταν μια χαρά. Ήταν ο γνωστός παλιός καλός Μπρινιόλι. Έτσι, δεν είναι μόνο το ότι δεν έκανε κάτι λάθο. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα, αλλά τον βλέπεις από τις κινήσεις του στο γήπεδο γενικά. Ναι, είχε εμπιστοσύνη. Γιατί και στο Πεστέ δεν απειλήθηκε, αλλά. έγινε αυτό που έγινε. Δεν είναι, δηλαδή, τον βλέπεις από τις κινήσεις του, αν είναι καλά ή όχι. Χθες ήταν καλά. Ναι. Φαινόταν ότι ήταν καλά χθες. Φαινόταν ότι ήταν καλά. Έκανε και αυτή την απόκριση στο φινάλε, που ήταν δύσκολη. Ναι. Και είναι πράγματα αυτά τα οποία φτιάχνουν λίγο την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση του εν ώψη τη συνέχεια. Από εκεί και πέρα. Okay, στο 4-3-3 πήγε ο Τούρκος προπονητής, αλλά έχω πει ότι οι αριθμοί στις διατάξεις λένε πάρα πολύ λίγα πράγματα για το πώς παρουσιάζεται μια ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω είναι άλλα πράγματα τα οποία αξίζει να αναφέρουμε, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι στο build-up είδαμε το Ρούμπεν αρκετές φορές να έρχεται ανάμεσα. Είναι μια σημαντική διαφορά. Μια σημαντική διαφορά. Δεν είναι ο δεξιός back. Ακριβώς. Που γινόταν επί Γιωβάνοβ, γιατί ο Τερίμ και τους δύο του ακραίους αμυντικούς τους θέλει ψηλά, μπράβο, να δίνουν το πλάτος, γιατί οι δύο εξτρέμ και ο Μαντσίνη και ο Αϊτόρ στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού έκλειναν προς τα μέσα και κινούνταν περιφερειακά ή τέλος πάντων λίγο πιο πίσω από τον Φώτη Ιωαννίδη. Κάποιες φορές χαμήλωνε και ο Βιλένα, δηλαδή γινόταν αυτός ο τρίτος στην ανάπτυξη από τα αριστερά, αν θυμάσαι. Και νομίζω υπήρχε ξεκάθαρη στόχευση του Τούρκου προπονητή ο Παναθηναϊκός να επιτίθεται και να αναπτύσσει τις επιθέσεις του κυρίως από το κεντρικό άξονα. Έτσι, πάρα πολλές, οι περισσότερες, δεν το τσεκάρω και μετά στα στατιστικά, αλλά νομίζω από το μάτι φαινόταν ότι περισσότερες επιθέσεις έγιναν από εκεί, και φυσικά από εκεί προήλθε και τον γκολ, έτσι. Ναι. Το 1-0 από τον κεντρικό άξονα, σε μια φάση όπου καθόμουν το όλυμα το πρωί, Τάσο, κρατάει την μπάλα ο Παναθηναϊκός περίπου για ένα λεπτό. Στην κατοχή του, αλλάζοντας 16 πάσες, μέχρι να φτάσει η μπάλα από την κάθετη του Ρούμπεν στον Μπερνάρτ και από την κάθετη του Μπερνάρτ στον Ιωαννίδη, στο βάθος της εστίας των Ιωαννίων, ένα γκολ, εντάξει, νομίζω σήμα κατατεθέν του Παναθηναϊκού, όλο το προηγούμενο διάστημα. Κάποια στιγμή, ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ πιεστικός, έτσι, έφτανε μέχρι τον αντίπαλο τερματοφύλακα και στο κόντρα pressing, εντάξει, αυτά είναι πράγματα τα οποία έτσι κι αλλιώς τα έκανε η ομάδα, αλλά όσον αφορά το κομμάτι της πίεσης στον πιλτά το αντιπάλου, εκεί ήταν μια διάθεση. Όχι, εκεί όντως ήταν πιο πιεστικός ο Παναθηναϊκός. Έφτανε μέχρι τον τερματοφύλακα. Αυτή είναι η σημαντική διαφορά. Και όλη η υπόλοιπη ομάδα, φυσικά οι γραμμές ήταν πάρα πολύ κοντά. Η τελευταία γραμμή άμυνας του Παναθηναϊκού στη μεσαία γραμμή, έτσι, όταν προσπαθούσε να χτίσει τις επιθέσεις ο Παζ Γιάννα. Και αυτό το οποίο καταλαβαίνω και το είπε κιόλας και ο Τερίν στη συνέντευξη τύπου είναι ότι ο δικός του Παναθηναϊκός θα είναι μια ομάδα η οποία θα παίρνει πολύ μεγαλύτερα ρίσκα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μας το είπε, δηλαδή, το περιέγραψε, επειδή ήμουν εκεί, θέλει όλες οι γραμμές να είναι πολύ πιο ψηλά, κοντά στην αντίπαλη περιοχή, και μάλιστα χαρακτηριστικά είπε, αν είναι να κάνουμε περισσότερες ευκαιρίες, ας τρώμε και κάποιες ευκαιρίες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έτσι για να το πω, έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, προτιμάει το 4-3 από το 1-0. Μπράβο, ακριβώς αυτό. Βέβαια, αυτό είναι καλό να το κατάλαβες. Είναι καλό, σίγουρα είναι και το χαριστικό μιας μεγάλης ομάδας. Από την άλλη, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί άμεσα να εφαρμοστεί, διότι υπάρχουν ντέρμπι, ξέρεις, το να αφήνεις και νέους χώρους πίσω δεν είναι και το. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι και τι παίκτες έχεις, παίζουν πολλά ρόλα. Θέλει χρόνο αυτό το πράγμα για να γίνει, και ίσως θέλει και καταλληλότερα υλικά, αλλά να το δούμε πώς θα κυλήσει μέσα στη σεζόν. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι κριτήριο το παιχνίδι με τον Μπας Γιάννα. Όχι. Έτσι, όσον αφορά δηλαδή το αμυντικό κομμάτι, υπήρχαν επιθέσεις που ο Παναθηναϊκός είχε φέρει και τον Γετβάη και τον Αράο τουλάχιστον 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ναι. Και εκεί σε 2-3 επιθέσεις έχασε την μπάλα ο Παναθηναϊκός, αλλά εκεί είχε πάρα πολύ καλή αντίδραση στο άμεσο pressing, να κλέψει την μπάλα ή να κάνει κάποιο φάουλ
για να μην δώσει την ευκαιρία στον αντίπαλο να αναπτυχθεί. Αυτά είναι ωραία πραγματάκια, να τα συζητάμε. Θα δούμε νομίζω και περισσότερα πράγματα την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Πανετολικό, έτσι να έχουμε ένα μεγαλύτερο δείγμα. Κάποια στιγμή έβαλε τον Βιλένα στο δεξί φτερό της επίθεσης, ναι. Περίπου ένα τέταρτο, 20 λεπτά μέχρι να τον κάνει αλλαγή και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με μια τριάδα στον άξονα με Τσέριν, Ζέκα και Ρούμπεν. Με το Τσέριν και το Ζέκα οκτάρια. Μπράβο. Και το Ρούμπεν εξάρι. Και αυτό έτσι κάνει μια μικρή εντύπωση, γιατί είναι ένα σχήμα στον άξονα πολύ αμυντικογενές, αλλά είναι νέος προπονητής, το παιχνίδι είχε κρυθεί, ίσως να ήθελε να τσεκάρει και κάποια πράγματα εν ώψη της συνέχειας. Έτσι. Πάντως επειδή πολλοί κόσμος θεωρεί ότι ο ίδιος, το ξεκαθαρίζουν, το είπε και συνέντευξη τύπου, ο ίδιος είπε μετά το 2-0 να προστατεύσουν λίγο την άμυνα, καμία σχέση. Μάλιστα μας είπε ότι δεν του άρεσε κιόλας αυτό που είδε. Δηλαδή ότι μετά το 2-0 η εικόνα του δεν του άρεσε, η εικόνα του Παναθηναϊκού. Το γεγονός ότι δεν προσπάθησε παραπάνω να πετύχει. Να βάλει περισσότερο άντρα. Μπράβο. Ξέρεις τι γίνεται, με ξέρεις το Ζέκα που ήταν καλός, οι υπόλοιποι παίκτες που ήρθαν από τον Μπάγκο δεν μπορώ να πω ότι είχαν καλή εικόνα, με πρώτο και χειρότερο τον Τζούρισιτς, ο οποίος συνεχίζει. Ναι, απλά ο Τζούρισιτς, να του δώσουμε μια δικαιολογία και του Τσέριν, διότι ήταν πολλές μέρες εκτός προπονήσεων λόγω τραυματισμού. Ναι, να του τη δώσω τη δικαιολογία του Τζούρισιτς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να αρχίσει να παίξει και λίγο. Ναι, διότι έχει να παίξει, με τελευταίο παιχνίδι ήταν στο Καρεσκάκι. Καλό. Μπράβο. Έχουν περάσει πόσο είναι, δύο μήνες. Ναι. Δηλαδή ή ξεκινάς και είσαι καλός ή έχεις από τον μπάγκο και δεν βλέπεις, καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι, κατάλαβα. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα και είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό Τζούρισιτς και το απέδειξε και στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου, έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω μόνο θετικά πράγματα έχουμε να πούμε από το χθεσινό παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ άσχημη εικόνα την άδεια λεωφόρο, γενικά σε όλα τα γήπεδα. Όντως, το είπα και εγώ πριν. Ναι, δεν είναι καθόλου όμορφο αυτό το πράγμα. Τώρα από εκεί και πέρα και όσον αφορά τα μεταγραφικά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι προχωρημένο που μπορούμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στο να πάρει ένα στόπερ. Πάντως χθες ο Τερίν έριξε σε εισαγωγικά έτσι μια μικρή βόμβα. Ναι, λέγοντας ότι μπα, πάρουμε και δύο στόπερ. Ξέρεις γιατί? Γιατί πιστεύω ότι δεν γνωρίζει ακόμα πότε θα επιστρέψει ο Πρίμερ Μπράουν. Ναι. Επειδή αυτό το πράγμα έχει αρχίσει και γίνεται σύριαλ, σου λέει τι θα γίνει εδώ. Πρέπει να το δούμε. Δηλαδή πιστεύω ότι αν δεν έχει μπει ο Μπράουν στις προπονήσεις τις επόμενες 10-15 μέρες θα πάρει σίγουρα και άλλο στόπερ. Τι θα κάνει? Ναι, συμφωνώ. Βεβαίως θα είπε, πάρει έναν τώρα. Είπε για το Φικάη. Ναι. Συνέντευξη τύπου ότι γιατί το ρωτήσανε ρε παιδί μου, η ερώτηση είναι η εξής. Εάν θα μεσοεπιθετικά θα πάρει κάποιον αριστεροπόδαρο. Ναι. Γιατί είδε να βάζει με ανάποδο πόδι τον Αϊτόρ ή έβαλε το Βιλένα δεξιά και μίλησε γενικά για τους αριστεροπόδαρους και κατέληξε ότι αριστεροπόδαρος είναι και ο Φικάη, τον οποίο θα έβαζα και σήμερα, θα να τον βάλω σήμερα και αλλά... είπε και αριστερό μπακ ότι θα μπορούσε να τον βάλει αριστερό μπακ, είπε θα μπορούσε να τον βάλω επειδή δεν είχαμε και τον Χουάνκαρ, αλλά επειδή το σκορ δεν ήταν σίγουρο, ήταν 2-0, σκέφτηκα να μην το βάλω. Κοίταξε, ξέρεις τι είδα εγώ. Επειδή είχα την ένδειξη που θέλω να βλέπω ρε παιδί μου το προπονητή, ο τρόπος που μιλάει είναι διαφορετικό να τα ακούς και να τα διαβάζεις, διαφορετικό να τα βλέπεις. Τάσο μου μια πολύ μικρή λεπτομέρεια πριν μου το πεις για τον Φικάη, η πρώτη του θέση μέχρι τα 15-16 είναι ήταν αριστερός μπακ. Ναι. Και εκεί τον έχει βάλει και στο Παναθηναϊκό Β' Αντωνίου σε κάποιο μάτς. Εγώ είδα ένα προπονητή ο οποίος είναι πανέξυπνος, δηλαδή σε αυτό κατευθείαν το βλέπεις. Ένα προπονητή ο οποίος φαίνεται να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, δηλαδή δεν ξέρω τώρα, θα το δούμε στην πορεία βέβαια, αλλά φαίνεται ότι η προσαρμογή του θα είναι γρήγορη, έτσι, ξέρει που έχει έρθει, ξέρει ότι είναι ο μεγάλος στόχος είναι το πρωτάθλημα, το είπε πάλι χθες, έτσι. Είπε στο τέλος για τη θύρα 13, ξέρεις, θέλει να πιάσει λίγο το παλμό του κόσμου, στα ελληνικά το είπε. Και αυτό που έμαθα γιατί ρώτησα και μου έκανε εντύπωση η οργάνωση που είχε και αυτός και οι δικοί του άνθρωποι όσον αφορά τον αντίπαλο, δηλαδή η μετάβαση από Γιωβάνοβιτς, που αν μη τι άλλο οτιδήποτε ένστασε να έχει ο καθένας, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν ήταν οργανωτικός, έτσι, όσον αφορά το team του στην εποχή Τερίμ, σε αυτό το κομμάτι δεν υπήρχε καμία έλλειψη. Ό,τι έκαναν για τα Γιάννα με τον Γιωβάνοβιτς, το έκαναν με τον Τερίμ. Δηλαδή τους έδειξε βίντεο ανάλυση του αντιπάλου, τα συν και τα πλήν. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί πάμε πολλοί ξένοι προπονητές που έρχονται εδώ
Και έχουν άλλο στυλ, ρε παιδί. Και ειδικά με το βιογραφικό του Τερίμ δεν δίνουν και τόση βάση στον αντίπαλο. Ο συγκεκριμένος όμως νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι δείχνει ότι είναι πολύ οργανωτικός. Τάσο θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια το 2023 να φέρει σε έναν προπονητή στην Ελλάδα που να μην κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Καλά, αλλά μην, επειδή, μην το λες. Αλλά επειδή μας έτυχε. Ναι. Επειδή μας έχει τύχει το λέω. Ναι, πριν 2-3 χρόνια και επειδή είναι σε κοντινή ηλικία και ο Μπόλωνη με τον Τερίμ, αλλά πραγματικά καλά έκανες και δεν υπάρχει πραγματικά καμία απολύτως σχέση στον τρόπο που δουλεύει ο ένας και σε σχέση με τον τρόπο που δουλεύει ο άλλος. Ότι θα γίνει στα παιχνίδια και αυτά είναι μια διαφορετική ιστορία. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να εξετάζουμε με ποιον τρόπο δουλεύει ένας προπονητής και πόσο σοβαρά και επαγγελματικά και σύγχρονα βλέπει τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό, έτσι. Ναι, σωστά. Πολύ σημαντικό. Αυτά. Τίποτα δεν άλλο. Βλέπω κάτι άλλο. Βλέπεις καμιά μεταγραφή, Τάσο μου. Θα δούμε το στόπερ τι θα γίνει. Πάντως αυτό που είπε έχει μια σωστή βάση και μια λογική. Είπε στο μεταξύ, είπε Ατάκα Γιωβάνοβιτς στο μεταξύ, έτσι. Δεν θα πάρουμε, παίχτε απλά για να πάρουμε. Λέω ρε παιδιά, τι γίνεται. Τι συνέντευξη παρακολουθώ. Εγώ όλο αυτό το διάστημα λέω κάτι προφανές. Και δεν ξέρω, δεν το λέω για να κακολογήσω κάποιον ή για να αναδείξω κάτι αρνητικό. Είναι η απλή λογική ότι υπήρχαν λίστες με ποδοσφαιριστές, με κεντρικούς αμυντικούς που μιλούσε ο Παναθηναϊκός, αλλά για να πάρει κάποιον παίχτη ομάδα θα πρέπει προφανώς να τον εγκρίνει ο νέος προπονητής. Αυτό το πράγμα θέλει μια διαδικασία. Μένα δεν θα μου άρεσε, για παράδειγμα, αν την πρώτη μέρα ερχόταν εδώ και έλεγε αυτόν θέλω, χωρίς να τον έχει δει. Εκτός και αν ήταν κάποιος που ξέρει, okay. Δεν υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή μια τέτοια περίπτωση. Οπότε καλά κάνει και το ψάχνει λίγο παραπάνω. Εντάξει, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Έτσι δηλαδή ο Παναθηναϊκός νομίζω μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να φέρει κάποιον γιατί έρχονται και τα συνεχόμενα παιχνίδια. Σίγουρα. Εντάξει, αλλά πιστεύω ότι. Πόσο έχουμε τώρα, 4. Μέχρι τις 10 του μήνα κάτι θα έχει γίνει. Και εγώ έτσι πιστεύω. Θα δούμε. Αυτά. Έγινε, Νίκο. Καλή συνέχεια, φίλε μου, να είσαι καλά. Τα λέμε. Λοιπόν, και πάμε.